Ένα θέμα μόνο θα βάλω. Θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει ήδη μια πρωτοβουλία από κατοίκους και μια συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα ενάντια σε μια σειρά από κεραίες που υπάρχουν στην περιοχή της Νεάπολης των Εξαρχείων. Είναι ένας αριθμός κεραίων στη γύρω περιοχή, εκ των οποίων οι τρεις από αυτές βρίσκονται σε απόσταση 40-50 μέτρα από το 46ο Γυμνάσιο και το 46ο Λύκειο Αθηνών. Υπάρχει μια σχετική καταγγελία, ένα κείμενο το οποίο θα το καταθέσω στα πρακτικά. Συνολικά στην περιοχή, γύρω-γύρω, σε μια ακτίνα 200-250 μέτρων, είναι 50 κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια σειρά από κινήσεις που κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής, με μάζεμα εκατοντάδων υπογραφών, απαιτώντας να φύγουν αυτές οι κεραίες και να πάρει πρωτοβουλία και να φροντίσει ο Δήμος γι' αυτό. Από την ενημέρωση που έχουμε, θα έρθουν και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσουν αυτό το αίτημα. Εμείς το βάζουμε από την εξής σκοπιά. Επειδή υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση με αφορμή το 102ο Δημοτικό στη Βαφιχωρίου. Και επειδή και εκεί, από όσο γνωρίζουμε, ο Σύλλογος Γονέων που το έχει αναδείξει το θέμα, εξακολουθεί να προσπαθεί να δει, γιατί προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση που έχει πάρει από το Δήμο. Εξακολουθεί να ψάχνει να προσπαθεί να βρει λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως εσείς φαντάζομαι, ότι δεν θα θέλατε να μένετε ή να είναι το παιδί σας σε ένα σχολείο που έχει απέναντι κεραία, και αυτοί οι γονείς έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και αντίστοιχα και οι κάτοικοι στη Νεάπολη των Εξαρχείων. Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι στη φάση που θα έρχονται τέτοιου είδους ζητήματα, θα θέλαμε να βλέπουμε πολύ πιο συγκεκριμένα το ζήτημα και να μην μένουμε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και έχει φτιαχτεί για να είναι κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα και τις ανάγκες συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρήσεων της κινητής τηλεφωνίας, γιατί δεν είναι νομικό το ζήτημα. Είναι ζήτημα ουσίας και ο Δήμος έχει περιθώρια και αποτελεί ανάγκη να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες που η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σε κίνδυνο η δημόσια υγεία προκειμένου να εξυπηρετούνται συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.